Και ξέφνεις, έχει περάσει ένα δεκαήμερο, τι δυνάμεις μπορεί να υπάρχουν ανθρώπινες μετά από δεκαήμερο αναμονή. Πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να υπάρχει και απεσιοδοξία. Σίγουρα κόπωσης υπάρχει. Και όπου υπάρχει κόπωση σωματική, οπωσδήποτε επηρεάζονται και τα διανοήματα. Λες καλά, μέχρι πότε θα περιμένουμε. Πέρασαν 10 ημέρες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή τη σωματική και πνευματική κόπωση, εξαιτίας της αναμονής, ξαφνικά γίνεται αυτό το οποίο περίμεναν. Όλα, αδελφοί, στη ζωή μας γίνονται ξαφνικά. Αλλά όλα στη ζωή μας γίνονται εξαιτίας κάποιας αιτίας. Αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν. Ποθούν. Αυτό που τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Τα άφησαν όλα και μένουν εκεί. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν μπει σε αυτή τη διαδικασία, είναι σίγουρο ότι ξαφνικά ο Θεός θα τον εκπλήξει. Και αυτό το εξέφνης σημαίνει το αναπάντεχον του πράγματος σε εκείνους όμως που έχουν θυσιάσει τον ίδιο τους το χρόνο. Όλο τους το χρόνο. Και την προσευχή δεν τη θεωρούν πάρεργο,